Αν έχετε ακούσει σε κάποιον υπέρηχο ότι έχετε λίπος στο σηκώτι, μην το αφήνετε να περάσει έτσι. Το λίπος στο σηκώτι είναι μια σοβαρή πάθηση που μπορεί να εξελιχθεί σε παθήσεις που απειλούν τη ζωή σας. Αλλά είναι και απόδειξη ότι η υγεία σας βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τις παθήσεις που σχετίζονται με το λίπο στο σηκώτι. Δυστυχώ, πολλοί γιατροί παρουσιάζουν το λίπο στο σηκώτη σαν μια φυσιολογική παραλαβγή του σχήματο του σηκωτιού, αλλά είναι μια κατάσταση απειλητική για την υγεία. Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι το λίπο στο σηκώτη είναι μια προκαρκινική βλάβη του σηκωτιού. Αν έχετε λίπο στο σηκώτη, η πιθανότητα να πάθετε καρκίνο στο σηκώτη αυξάνεται σημαντικά. Δεν είναι όμω μόνο ο καρκίνο που μπορεί να εμφανιστεί, είναι και άλλε παθήσει. Πάμε να τι δούμε ένα, Παθήσεις που προκαλούνται άμεσα από το λίπος στο σηκώτι. Όπως είπα νωρίτερα, το λίπος στο σηκώτι είναι μια προκαρκινική κατάσταση. Αν έχετε λίπος στο σηκώτι, αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανιστεί και φλεγμονή του σηκωτιού λόγω του αυξημένου λίπους. Αυτό που ιατρικά ονομάζεται στεατοϊπατήτιδα. Αρχικά υπάρχει λίπος στο σηκώτι, το οποίο αυξάνεται και οδηγεί σε φλεγμονή. Αν η φλεγμονή δεν αντιμετωπιστεί. Το επόμενο στάδιο είναι η ίνωση, η δημιουργία δηλαδή ουλόδου ιστού στο σηκώτι. Οι συνέπειε τη ίνωση του σηκωτιού είναι δύο: κύρωση του ύπατο και καρκίνο. Δυστυχώ, μερικέ φορέ εμφανίζονται και ταυτόχρονα. Αυτά οδηγούν σε υπαγητική ανεπάρκεια και θάνατο. 2. Παθήσεις που συνδέονται με λίπος στο σηκώτι. Οι περισσότεροι άνθρωποι με λίπος στο σηκώτη δεν θα πεθάνουν από κάποια πάθηση του σηκωτιού, αλλά από τη μεταβολική δυσλειτουργία που οδηγεί στο λίπος στο σηκώτη. Σε αυτή την περίπτωση, το λίπος στο σηκώτη είναι ένα καμπανάκι που δείχνει ότι ο οργανισμός έχει σοβαρό μεταβολικό πρόβλημα. Είναι μια προειδιοποίηση για τα χειρότερα που έρχονται. Το λίπος στο σηκώτη συνήθως σχετίζεται με παχυσαρκία, υπέρταση, διαβήτη και προδιαβήτη, αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξημένη χολυστερίνη και τρικλικερίδια και μεταβολικό σύνδρομο. 3. Παθήσεις που επιδεινώνονται ή εμφανίζονται συχνότερα. Όλα αυτά συχνά καταλήγουν σε καρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσο και δυστυχώς εμφράγματα και εγκεφαλικά το λίγο στο σηκώτη είναι μια σημαντική πάθηση που σχετίζεται με σταδιακή καταστροφή του σκοτιού αλλά είναι και μια πάθηση που μας δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα μεταβολισμού που σύντομα θα έχει συνέπειες στην καρδιά και τον εγκέφαλο. Είναι ένα πρώτο καμπανάκι ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος μέσα στον οργανισμό μας. Αφού είναι τόσο συχνή και τόσο σημαντική πάθηση, γιατί οι γιατροί δεν σας προτείνουν κανένα φάρμακο. Γιατί όπως οι περισσότερες παθήσεις σήμερα, δεν θεραπεύονται με ένα φάρμακο, αλλά με αλλαγή του τρόπου ζωής. Αν έχετε λίπος στο σηκώτη, πρέπει να κάνετε μια σειρά από αλλαγές στην καθημερινότητά σας, που θα σας βοηθήσουν να το αναστρέψετε και να το αντιμετωπίσετε. Στο νέο μου βιβλίο, «Λίπος στο σηκώτη. Αναστροφή και αντιμετώπιση», περιγράφω αναλυτικά τι είναι η πάθηση, γιατί εμφανίζεται, τι κινδύνους εγκυμονεί η τη και τους τρόπους να την αναστρέψετε. Δεν μένω όμως μόνο σε θεωρίες. Παρουσιάζω αναλυτικό πλάνο 90 ημερών αναστροφής της πάθησης με συγκεκριμένες οδηγίες και όλες τις αλλαγές του τρόπου ζωής που είναι απαραίτητο να γίνουν. Παρουσιάζω επίσης αναλυτικά πώς γίνεται η διάγνωση και πώς γίνεται η παρακολούθηση της εξέλιξης έτσι ώστε να δείτε με τις κατάλληλες εξετάσεις ότι πραγματικά αναστρέφεται εφαρμόζοντας το πλάνο των 90 ημερών. Το βιβλίο αυτό θα σας δώσει όλες τις οδηγίες που δεν σας έχουν δώσει μέχρι τώρα. Το βιβλίο είναι σχεδόν 150 σελίδες, κοστίζει 10 ευρώ και 49 λεπτά και περιέχει αναλυτικά διαγράμματα και γραφικά για να γίνει καλύτερα κατανοητό. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο υπάρχει ο σύνδεσμος για να το αγοράσετε σε ηλεκτρονική μορφή σε μορφή e-book, ηλεκτρονικό βιβλίο δηλαδή, και να σας έρθει αμέσως σε μορφή PDF για να το διαβάσετε τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.